Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Εδώ είναι η εκπομπή του Όλα Παοτάρι στο Λίμπερο στους 107 και 4. Σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα της καινούς εβδομάδας, μιας γεμάτης εβδομάδας, με αρκετά πράγματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και μεσοβδόμαδα, όχι μόνο ως ήθιστε τα Σαββατοκύριακα, καθώς έχουμε κύπελο, έχουμε γενικότερα θέματα. Προηγήθηκε η αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε με την νίκη του Άρη κόντρα στην Παναχαϊκή, η οποία θα μας απασχολήσει, και γενικότερα ό,τι θέμα υπάρχει στην κεντρινόμαυρη επικαιρότητα θα είναι αυτό με το οποίο θα καταπιαστούμε στο επόμενο περίπου 2 ώρο, με τον Βασίλη Καβαδία πίσω από την κονσόλα του ήχου, και εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας, να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω μηνυμάτων εφόσον το επιθυμείτε. FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Ο Άρης επικράτησε της Παναχαϊκής με 2-1 στο παιχνίδι το οποίο άνοιξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής. Έκανε το 5-5, συνεχίζει δηλαδή με 5 νίκες από το ξεκίνημα της σεζόν, κάνοντας μια κίνηση στις επαγγελματικές κατηγορίες που έχει πάρα πολλά χρόνια να την κάνει, και δείχνει ότι από την αρχή θέλει να μπει και μπαίνει ήδη στη θέση του οδηγού, έχοντας βάλει πλέον από κάτω και με αρκετή διαφορά ομάδες και βασικούς συνδιεκδικητές της ανόδου, με αρκετή διαφορά ήδη, και έχοντας μπροστά του φυσικά μια τετράδα αγώνων μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος για τις γιορτές του Χριστουγέννου, που θα του δώσει τη δυνατότητα, εφόσον συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό, να διευρύνει αυτό το σερί και τη διαφορά, και γιατί όχι να θέσει τις βάσεις από πολύ νωρίς για την κατάκτηση της πρώτης θέσης και φυσικά την άνοδο στη Super League. Θα μας απασχολήσει το παιχνίδι του Άρη με την Παναχαϊκή. Υπάρχει όμως και μάτς κυπέλου αύριο, νωρίς, δεν έχει και πολύ χρόνο για ξεκούραση η ομάδα του Δημήτρη Σπανού, καθώς αύριο υπάρχει ένα παιχνίδι, όπως θα έλεγε και ένας Άγγλος πολύ μορφωμένος φίλος μου, must win παιχνίδι, με την ομάδα των Ιωαννίνων. Πρέπει να κερδίσει ο Άρης αν θέλει να συνεχίσει φυσικά στην επόμενη φάση του θεσμού. Ακόμη και με ισοπαλία, ο Άρης μένει έξω. Η ισοπαλία είναι ένα αποτέλεσμα που βοηθάει τον ΠΑΣ, δηλαδή μπορεί να παίξει αύριο και για 2 αποτελέσματα για να προκριθεί. Οπότε αυτό αυτομάτως οδηγεί τον Άρη αύριο στο να προσπαθήσει από την αρχή για την νίκη κόντρα στην ομάδα των Ιωαννίνων, της οποίας το ρεπορτάζ θα πάρουμε σε πολύ λίγο και θα ξεκινήσουμε με αυτό, καθώς ο συνάδελφος με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε έχει κάποιες υποχρεώσεις σε λίγη ώρα. Οπότε θα πάρουμε σε πολύ λίγο και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Πάρουμε το ρεπορτάζ του Παζιάννα, δηλαδή πώς αντιμετωπίζει και η ομάδα των Ιωαννίνων το παιχνίδι αυτό, πώς θα παραταχθεί, τι απουσίες έχει, και συνέχεια θα σχολιάσουμε το μάτς με την Παναχαϊκή, όσα είδαμε, όσα δεν είδαμε. Θα έχουμε προγραμματίσει και μία ακόμη συνέντευξη για το ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ και κυρίως όχι αγωνιστικά, και ό,τι υπάρχει επαναλαμβάνω στην κεντρινόμαυρη επικαιρότητα. 18-18 είναι το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ που γίνεται στην Κρήτη, είναι στο δεύτερο δεκάλεπτο, τώρα ξεκίνησε εδώ και 1,5 λεπτό περίπου, το δεύτερο δεκάλεπτο, θα σας ενημερώνω και για αυτή την εξέλιξη. Πάμε στον πολύ καλό συνάδελφο, το Γιάννη το Γιαννάκη από τα Γιάννενα, πολλά χρόνια φίλος εκτός από συνάδελφος φυσικά, που θα μας δώσει έτσι το ρεπορτάζ της ομάδας των Ιωαννίνων. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξη. Είσαι καλά? Ωραία, μια χαρά. Αύριο κύπελο, ο ΠΑΣ, ο οποίος έρχεται μετά από πόσα χρόνια άρα για να αντιμετωπίσει τον Άρη? Έχω χάσει και το λογαριασμό λίγο, έχει 3-4 χρόνια. Πέρασαν. Ναι, πέρασαν. Ναι. Για να αντιμετωπίσει τον Άρη σε ένα παιχνίδι που ο Άρης θέλει τη νίκη, μόνο τη νίκη, αν θέλει να συνεχίσει την επόμενη φάση. Και ο ΠΑΣ για να παίζει και για 2 αποτελέσματα, καθώς προκρίνεται και με την ισοπαλία. Και από ό,τι φαίνεται, το ένα το εισιτήριο το παίρνει ο Πανιώνιος, οπότε το δεύτερο προκύπτει από αυτό το παιχνίδι. Ναι. Εκεί είναι, εκεί εστιάζεται η αγωνία και το ενδιαφέρον. Άλλωστε, ξέραμε από την αρχή, από την κλήρωση δηλαδή των ομίλων, ότι είναι μάλλον πιο συναρπαστικός και αμφίροπος όμιλος, και αποδείχθηκε και στην πράξη έτσι με τα αποτελέσματα που υπήρξαν. Οπότε ναι, ο Άρης θέλει μόνο την νίκη, ο ΠΑΣ για να βολεύεται και με την ισοπαλία. Αλλά θα σου έλεγα το εξής, ο ΠΑΣ αν έρθει με αποκλειστικό στόχο την ισοπαλία και να διαχειριστεί ένα αποτέλεσμα τύπου 0-0, ναι, δεν θα το πάρει. Γιατί είναι ομάδα που μόνο 2 φορές κράτησε φέτος στα 12 παιχνίδια στη Super League το 0. Ναι. Και γενικότερα δεν έχει και καλή εικόνα εκτός έδρας. Ναι, εκτός από την πρεμιέρα νομίζω που κέρδισε στην φέτος το πρωτάθλημα, δεν έχει... Όχι, είναι γενικότερο το πρόβλημα. Δεν είναι... δηλαδή φέτος ο ΠΑΣ δεν είναι τόσο καλός, παρότι απέχει
2 βαθμούς από την πέμπτη θέση, είχε και 2 αυτοκτονίες εντός αγωγικών μες στην έδρα του. Τώρα είχε 2 κολλητά παιχνίδια με Πανετολικό και Ξάνθη και έφερε 2 ισοπαλίες. Δεν είναι σε πολύ καλή φάση. Ναι. Δεν είναι ότι κάνει άσχημα παιχνίδια, αλλά έχει 0 ρέντα, δεν τον πάει τίποτα αυτή την περίοδο. Ναι. Ό,τι πάει μέσα γράφει κιόλας. Ναι. Παρότι οι αντίπαλοι δηλαδή κάνουν λίγες ευκαιρίες και ακόμα λιγότερες ούτε στα δάχτυλα του ενός χεριού οι κλασικές, mm-hmm. πραγματικές ευκαιρίες δηλαδή, αν γίνει μια κλασική ευκαιρία είναι γκολ. Μία στις 2 το πολύ κλασικές ευκαιρίες, μία θα γίνει γκολ. Αυτό το πληρώνει ο Παζιάννενα, δεν έχει και ρέντα, δεν είναι και σε σούπερ κατάσταση, ναι. Ίσως και λίγο ψυχολογικά. Και ψάχνει κάποιο αποτέλεσμα που θα του ξαναδώσει μία όθηση. Ξαναλέω, παρότι είναι μόλις 2 βαθμούς από την πεντάδα, αλλά είναι ναι. φέτος τέτοιο το πρωτάθλημα της Super League που είναι και 4 από τον υποβιβασμό. Ναι, σωστά. Δηλαδή δεν λέει τίποτα, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Mm-hmm. Και ακολουθούν και κάποια παιχνίδια όπως με τη Λάρισα εκτός έδρας και τη Λαμία εντός, που πας θέλει τουλάχιστον να κάνει 4 βαθμούς. Ναι. Κάπως να ησυχάσει λίγο από το θέμα, μην μπλέξει σε σενάρια ξαφνικά. Σωστά, άρα έχει το μυαλό του ίσως λίγο περισσότερο από ό,τι φαίνεται στο πρωτάθλημα, και αυτός είναι και ο λόγος που, όπως βλέπουμε από την αποστολή που ανακοίνωσε ο Γιάννης ο Πετράκης, έχει αρκετούς βασικούς εκτός. Δηλαδή είναι ο Βελίδης έξω, βλέπω ο Λίλα, ο Μπουκουβάλας, ο Μαυροπάνος, ο Μιχαήλ είναι εκτός. Ναι, αυτοί είναι οι παίχτες πρώτης γραμμής που λέμε. Ο Βελίδης που δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα, mm-hmm. είχε και αυτός ευθύνη σε κάποια από τα γκολ που δέχτηκε η ομάδα και χάθηκαν αποτελέσματα. Θα δούμε τώρα, από εκεί και πέρα ο Λίλα είχε και ένα τραυματισμό, ναι. Και αποχώρησε τραυματίας στο πρόσφατο παιχνίδι. Αυτό μπορεί να άλλαξει και λίγο τα σχέδια του κύριου Πετράκη, να τα αλλάζει μάλλον στο τι θα κάνει σε σχέση με την εντεκάδα τώρα, γιατί αν αλλάξει και παίξει πάλι με τετράδα από ό,τι φαίνεται στην άμυνα, σταδιακά θέλει να δει ο κ. Πετράκης αν αλλάζει αυτό το 3-5-2, δοκίμασε και 3-4-3, έχει δοκιμάσει να παίξει και με 4-2-3-1 και με 4-1-4-1 στο παιχνίδι με την Ξάνθη, δηλαδή άλλαξε αρκετά σχήματα. Δεν του βγαίνανε πράγματα και δεν ξέρω πραγματικά και αύριο τι θα κάνει τώρα και με τους παίχτες που έχει. Ψάχνει λύση δηλαδή στο αμυντικό πρόβλημα που έχει, ότι δέχεται εύκολα γκολ η ομάδα του. Ναι. Έχει αφήσει και 2 στο περέξω, τον Μαυροπάνο και τον Μιχαήλ. Ναι. Έχει τώρα τον Μπέριο, τον Σκόνδρα και τον Τζιμόπουλο. Θα δούμε αν θα παίξει με τριάδα, με 3-5-2, που είναι το πιθανότερο πάντως, θα αναγκαστεί να παίξει με 3-5-2. Για να του βγει και λίγο σχηματισμό σε σχέση με τους παίκτες που έχει. Ναι. Αλλά δεν παίρνω όρκο, γιατί δεν είχε και πολύ χρόνο να δοκιμάσει πράγματα. Σωστά. Και νομίζω ότι θα τα συζητήσει με τους παίκτες το τι θα εφαρμόσουν λίγο πριν το αυριανό παιχνίδι. Ναι, λογικά στο τέρμα θα είναι ο Γιαννίκουγλου, γιατί ο Περιστερίδης επέστρεψε μετά από πάρα πολύ καιρό. Ο Περιστερίδης ήταν η επιστροφή, ναι, είχε πάθει χιαστούς. Πέρυσι 2-3 προπονήσεις πριν το φινάλε δηλαδή. Mm-hmm. Το ήρθε να παίξει σεντερφόρ του Περιστερίδη. Mm-hmm. Εντάξει, εκεί στις ξέρεις τελευταίες προπονήσεις που κάνουν λίγο χαβαλέ παίχτες και το πλήρωσε πολύ άσχημα αυτό, γιατί έπαθε χιαστό. Ναι. Και επιστρέφει λοιπόν μετά από 6 μήνες, αλλά λογικά ο Γιαννίκογλου θα είναι κάτω από το τέρμα. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε λίγο στα μπακ τι θα κάνει, γιατί έχει και τον Αδάλες μέσα. Δεν ξέρω αν θα θελήσει τόσο πολύ να αλλάξει και την εντεκάδα ο κ. Πετράκης, γιατί είπαμε ότι πρέπει να κυνηγήσει ένα γκολ ο Πας. Mm-hmm. Μπορεί να φάει εύκολα ένα γκολ. Για να κυνηγήσει ένα γκολ θέλει και καλό μπακ, και ένα από τα πολύ καλά του μπακ είναι ο Ναβάλες, ο οποίος έχει 6 ασίστ και είναι ο πρώτος σε ασίστ. Έχει ο Πας τον πρώτο παίχτη σε ασίστ και τον πρώτο σκόρερ που είναι ο Πέδρο Κόντε στην Super League, και όμως είναι βολοδέρνη, ας πούμε, κάπου στη μέση της βαθμολογίας. Δεν συνάδει η επιθετική εικόνα του Παζιάννα με την αμυντική του, είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι εικόνες. Έχει μια πάρα πολύ καλή επιθετική γραμμή και μια πολύ κακή αμυντική γραμμή. Ναι. Θα δούμε δηλαδή αν αποφασίσει να τον ξεκουράσει τον Αδάλες, λες, και δεν τον ξεκινήσει. Αν τον ξεκουράσει δηλαδή, όμως θα είναι εις βάρος, γιατί είναι ένας παίκτης που βοηθάει πάρα πολύ, ανεβαίνει πάρα πολύ από την αριστερή πλευρά, κάνει τις έντρες, δίνει τις ασίστ, εκτελείται στη μένα. Θα κοστίσει τον Πας αν δεν παίξει ο Αδάλες. Ναι. Εντάξει, από τη δεξιά πλευρά λογικά θα είναι ο Καρανίκας. Ναι.
Και μετά τα τρία στόπερ, ο Τζιμόπουλος, ο Σκόνδρας και ο Μπέριος. Ο Μπέριος ήταν ο κεντρικός λογικά, αλλά δεν ξέρω, με τόσες αλλαγές που έχει κάνει το τελευταίο καιρό σε συστήματα, όλα μπορεί να τα περιμένει κανείς. Και αύριο να δούμε και 4-2-3-1 δηλαδή. Δεν ξέρω. Ναι. Πραγματικά είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα στο τι θα δούμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως σε ακούμε δεν καίγεται και φανατικά για το θεσμό από ό,τι φαίνεται. Αλλού έχει το μυαλό του ο ΠΑΣ. Όχι φυσικά ότι θα κατέβει για να χάσει, εννοείται. Το θέμα είναι ότι έχει ο ΠΑΣ Γιάννενα από πέρυσι περίπου, αν θυμάσαι, ένα παιχνίδι με το Λεβαδιακό που μετά έρθει να κάνει κάτι καταγγελίες ο Κούγιας και κάτι τέτοια. Από τότε έχει πάρει μια κάτω βόλτα τον ΠΑΣ Γιάννενα. Γιατί μετά παίξανε και με τη Λάρισα και το Μάκη, ήταν εκείνες τις μέρες. Είχε κάνει και κάποιες καταγγελίες για τον Κούγια, για τον Κούτρη και τον Μπέριο, ο κύριος Κούγιας. Μετά, τέλος πάντων, είχε κάνει λίγο άνω κάτω τον ΠΑΣ εκείνη την περίοδο και από τότε γενικώς δεν σταυρώνει εύκολα αποτελέσματα. Και το ένα με το άλλο αποτέλεσμα έχουν φέρει έτσι λίγο και τον κόσμο και να δυσανασχετεί. Κάποιοι μάλιστα μετά το μάτς με την Ξάνθη είπανε μη τυχόν και δεν φέρετε την πρόκριση, εμείς θα σας περιμένουμε στο ΠΕΑΚΙ ή να πανηγυρίσουμε την πρόκριση ή για άλλα πράγματα. Οπότε είναι λίγο τεταμένο το κλίμα και στις τάξεις των φιλάθλων. Θέλουν την πρόκριση. Και η ομάδα βέβαια και για λόγους ψυχολογίας τη θέλει αυτή την πρόκριση, για να μπορέσει λίγο να κάνει ένα restart που δεν είναι τόσο κακός ο ΠΑΣ, απλώς πρέπει να βρει κάτι ο Πετράκης στο μεσοαμυντικό κομμάτι, γιατί στο μεσοεπιθετικό πάει καλά, σκοράρει πάντα, αλλά πάντα δέχτηκε γκολ. Ναι. Άρα είναι και παρακινδυνευμένο, όπως λες, και με τις απουσίες που υπάρχουν να κάνουμε πρόβλεψη για το είτε και για το σχηματισμό, αλλά και για τα πρόσωπα φυσικά που θα συνθέσουν την ενδεκάδα του ΠΑΣ. Και θα είναι και ένα μάτς αύριο, από ό,τι φαίνεται, που και οι δύο προπονητές θα προχωρήσουν σε rotation. Γιατί όπως φαίνεται και ο Σπάνος θα κάνει κάποιες αλλαγές στο βασικό σχήμα. Οπότε, αν μη τι άλλο, αυτό θα παίξει ρόλο στην αναμέτρηση. Δηλαδή, θα είναι δύο ομάδες δηλαδή, που ενδεχομένως δεν ξαναπαίξουν ποτέ με αυτή τη μορφή στο πρωτάθλημα. Εντάξει, στο πρωτάθλημα όχι, αλλά ο ΠΑΣ, οι περισσότεροι από τους παίχτες που έχει σαν δεύτερες επιλογές έχουν συμμετοχές. Δεν είναι ότι... Ναι, γιατί βλέπω μέσα, έχει στην αποστολή, έχει παιδιά του, είναι ο Αποστολόπουλος, είναι ο Μανθάτης, είναι ο Αποστολόπουλος είναι από αυτούς που δεν έχουν παίξει καθόλου. Ναι. Μόνο στο κύπελο έχει δύο συμμετοχές. Ο Γιαννίκογλου και αυτός μόνο στο κύπελο έχει δύο συμμετοχές. Αλλά οι περισσότεροι έχουν αρχίσει να παίρνουν παιχνίδι. Δηλαδή ο Σολτάνη τις δύο τελευταίες αγωνιστικές ήταν βασικός. Ναι. Ο Μανθάτης επίσης ήταν βασικός στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Ο Μπρούνο Χαλκιαδάκης έχασε τη θέση του γιατί είχε και ένα τραυματισμό, ένα μυϊκό. Είχε χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια σαν βασικός, αλλά έπαιξε κανένα μισά ώρα στο τελευταίο μάτς. Αλλά όμως έπαιζε τα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι. Ο Κόντε είχε λείψει ένα μήνα και είχε τεράστιο πρόβλημα πας για να χωρίς τον Κόντε να σκοράρει. Ναι. Είναι και ο Κουζορώνης στην αποστολή. Δεν φαντάζομαι αύριο να παίξει χωρίς τον Κόντε. Ναι, λογικό είναι. Δεν θα σκοράρει με τίποτα. Ναι. Θα να κάνει το σταυρό του μετά ο Πας για να πετύχει γκολ χωρίς Κόντε. Ακόμα και αν δεν σκοράρει ο ίδιος ο Κόντε, πρέπει να παίζει για να σκοράρουν οι άλλοι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Παίκτης που απασχολεί πολύ την άμυνα για να σκοράρει κάποιος άλλος, αν δεν σκοράρει αυτός που όμως κατά βάση σκοράρει αυτός. Έχει βάλει 6 γκολ στο πρωτάθλημα σε 7 αγωνιστικές που έχει έρθει μετά από τον τραυματισμό του. Καταλαβαίνεις ότι είναι σε τρομερή κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλλον 6 στα 6 έχει 6 σε 6 αγωνιστικές. Απλά σε μία αγωνιστική δεν σκοράρει, είχε βάλει όμως 2 με τον Απόλλωνα. Αυτό θα είναι ο παίκτης που θα πρέπει να έχει η άμυνα του Άρη κατά νου, σίγουρα. Σκοράρει συνέχεια ο Κόντε. Δεν σκοράρει μόνο με τον Πανετολικό, ποιο ήταν, με τον Πανετολικό, ναι. Μάλιστα. Είχε σκοράρει ο Σολτάνη με τον Πανετολικό. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει αύριο αυτή η αναμέτρηση στις 7.30 η ώρα. Μας είπες και για τις απουσίες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΣ Γιάννενα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση, για αυτή την κουβέντα. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια στα Γιάννενα. Καλή συνέχεια.
Αυτά λοιπόν, σας πω λίγο και τη 19 μελή αποστολή την οποία ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Γιάννης ο Πετράκης και πάμε στο διάλειμμα. Γιαννίκογλου Περιστερίδης, είναι δύο τερματοφύλακες, Ντόλοβατς Αποστολόπουλος Κόνδρας Μανθάτης, Τζιμόπουλος Ζαχαρός, αυτός είναι πιτσιρικάς, Γιάκος Γαρουφαλιάς Κόντε, Ναδάλες Μπερτρά, Μπέριος Καρανίκας Κοζορώνης, Χαλκιαδάκης Σουλτάνη και Βιδάλ. Είναι η 19 της αποστολής του Παζιάν, εκτός είναι ο Βελίδης, ο Λίλα, ο Μπουκουβάλας, ο Μιχαήλ και ο Μαυροπάνος. Πέντε από τους βασικούς δηλαδή, πέρα από τους τραυματίες Νικολιά, Ροντρίγκες, Βενετικίδη και Ζόγκο. Ακούστε το ρεπορτάζ. Είναι σε λίγο έτσι περίεργη κατάσταση ο Παζιάννα, με σοβαρά αμυντικά θέματα, αλλά και πολύ προσοχή μπροστά. Θέλει άμυνα του Άρη, ειδικά τον Κόντε και τα μάτια της αύριο, που είναι με διαφορά ο πιο επικίνδυνος και αυτός που μπορεί να απειλήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα δούμε και αν θα παίξει με τρεις πίσω, με τετράδα. Ο Γιάννης ο Πετράκης, ο προπονητής του ΠΑΣ. Επαναλαμβάνω, ΠΑΣ και με ισοπαλία προκρίνεται σε αντίθεση με τον Άρη που θέλει μόνο νίκη. Για τον Άρη, πώς προετοιμάστηκε, τι περιμένουμε να δούμε, όλο το ρεπορτάζ σε πολύ λίγο, καθώς τώρα θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Για να φτάσει η Παναχαϊκή να βγάλει ευχαριστήρια ανακοίνωση για τη διαιτησία, λέει ο 779, είναι ένα ακόμη μήνυμα που πρέπει να λάβει η ΠΑΕ. Ύποπτος εξ αρχής ο ορισμός. Τώρα για ποιον ορισμό λέει, του αγώνα με την Παναχαϊκή, του Φουκάκη ή του Αρετόπουλου για το κύπελο. Του Φουκάκη λέει, ο φίλος 779, ο οποίος πάντα είναι ενήμερος και γενικότερα μου αρέσει. Μου αρέσει γιατί κοιτάζει πίσω από τις γράμμες και από τις λέξεις. Ξέρει, νιώθει. Ναι, ναι. Και εντάξει, φυσικά και θα βγάλει φίλε 779 ευχαριστήρια να κύριο. Τέτοια διαιτησία στο Κλάνης Βικελίδης, ούτε παραγγελία να την είχε κάνει. Εγώ λέω, το έγραψα κιόλας, ότι με τέτοια διαιτησία ο Άρης θα χάσει βαθμό εκτός έδρας. Δηλαδή, αν τον παίζουν σε όλα τα παιχνίδια τον Άρη έτσι όπως έπαιξε ο Φουκάκης στην Παναχαϊκή, θα χάσουν. Θα χάσει, θα κερδίζει ως επιτοπλίστων. Άντε, θα φέρει καμιά ισοπαλία, αν είμαστε πολύ κακοί. Ναι. Αλλά γενικά η διαιτησία ήταν ιδανική για εκτός έδρας παιχνίδι. Ιδανική για εκτός έδρας παιχνίδι. Εγώ δεν λέω ότι αδίκησε τον Άρη τίποτα άλλο. Βέβαια, υπάρχει μια κόκκινη κάρτα που θα δώσει στον Κίνο. Εκεί στον Πλατέλα, που βγάζει την κάρτα στον Πλατέλα. Ναι. Είναι καθαρή περίπτωση δεύτερης κίτρινης κάρτας. Ναι. Ο ορισμός του κανονισμού και όχι μόνο δεν του δίνει την κάρτα, δίνει στον Πλατέλα. Δηλαδή, εντάξει. Από εκεί πέρα όμως δεν νομίζω ότι ο διαιτητής επηρέασε. Όχι, δεν το νομίζω. Μάτς, δεν νομίζω, ναι. Όχι, το μάτς το επηρέασε το πήγε στα... με τον τρόπο που σφύριζε. Ναι. Απλά δεν υπάρχει κάποια εύνοια της μίας ή της άλλης. Καταρχάς δεν έπαιξε έδρα. Αυτό που λέμε ότι δεν έπαιξε έδρα ή τη μεγάλη ομάδα ή οτιδήποτε, ούτε στο 1%. Αυτό μάλλον πρέπει να το γράψει νωρίτερα. Ναι. Θα μιλήσουμε για το πώς προετοιμάσει. Ακούσαμε από τον συνάδελφο του Γιάννη Γιαννάκη από τα Γιάννενα πώς αντιμετωπίζει ο ΠΑΣ Γιάννενα την αυριανή αναμέτρηση, ποιες είναι οι απουσίες που έχει, ποιοι έμειναν εκτός, οι 19 της αποστολής και πώς περίπου θα παραταχθεί η ομάδα του Γιάννη Πετράκη αύριο στο παιχνίδι του Κυπέλου. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο και να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο προχθές του Κλεάνθης Βικελίδης, τον πρόεδρο της διοργανώτριας αρχής της Football League, τον κύριο Νονίδα Τουλουσάκ, ο οποίος παρακολούθησε το μάτς από τη Σουίτα με τον κύριο Καρυπίδη, πήγε και στα αποδυτήρια. Γενικότερα θα μας πει τις εντυπώσεις του από αυτή την επίσκεψη. Καλησπέρα κύριε Λεωτσάκο. Καλησπέρα. Είστε καλά? Προσπαθούμε εδώ με τα προβλήματα, προσπαθούμε. Προβλήματα καθημερινά και διωγγούμενα. Τι να κάνουμε, παλεύουμε, έχουμε βγει στο... Είμαστε στη διαδικασία, κάθε μέρα μας και στο πόλεμο. Το γνωρίζετε αυτό, γιατί η Φορτολίκη έχει τεράστια προβλήματα και τι να κάνουμε. Ναι. Εντάξει, δεν πετάξαμε την Κυριακή λόγω προβλημάτων και εμείς να πάμε να δούμε το δόξα εργοτέλεση που είχαμε υποσχεθεί. Δεν ήταν στο χέρι μας. Ναι. Ήρθαμε το Σάββατο και είδαμε το παιχνίδι. Mm-hmm. Κάτσαμε και στη Σουήτα και με τον κύριο Καρυπίδη και με τους ανθρώπους Παναχαϊκής, να ξέρετε, τον ναι. κύριο Μπακαλάρο και αυτούς. Έγινε ένα φοβερό παιχνίδι. Ναι. Συγχαρητήρια και στις δύο διοικήσεις. Και για το πριν και μετά το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Θεωρώ ότι παίζαν δύο ομάδες, μπορούν να πω Super League, έτσι. Και η ιστορία τους και το όνομά ναι. τους. Συναρπαστικό παιχνίδι και φοβερή ατμόσφαιρα. Ναι. Είχατε καιρό να έρθετε στο... Ναι. Φοβερή ατμόσφαιρα. Και μέσα σε αγωνιστικά πλαίσια. Να ξέρετε, έδωσα συγχαρητήρια και στις διοικήσεις. Και σκεφτείτε και θεωρώ ότι... ότι κάπως έτσι πρέπει να γίνει και το πρωτάθλημα της Football League. Πάντως, πάντως από τέτοια παιχνίδια νομίζω ότι πρέπει να πανηγυρίζει και η Φουτμπολή και εσείς που είστε επικεφαλής της διοίκησης, αλλά νομίζω και το κρατικό κανάλι το τρίτο, γιατί τέτοια παιχνίδια είναι που ανεβάζουν και τις θεαματικότητες. Βεβαίως και βοηθάει και το ελληνικό ποδόσφαιρο και πολύ, δεν την Φουτμπολή, η οποία μαστίζεται τα τελευταία χρόνια από
πολλά προβλήματα, έτσι. Δεν τα συναντάς εύκολα αυτά τα παιχνίδια. Ξέρετε ποιο είναι βέβαια αυτό το, έτσι λίγο το παράτερο για μας, είναι ότι λέτε για φοβερή ατμόσφαιρα και όντως και για τα δεδομένα της Football League, αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση για τον Άρη. Και όμως είναι το 1/5, το 1/6 από ό,τι έχουμε συνηθίσει εμείς τον Άρη να βλέπουμε στη Super League και με πολύ ισχυρότερους αντιπάλους. Και παρόλα αυτά βλέπετε το πόσο μεγάλη είναι η διαφορά ακόμα και με ομάδες που σήμερα παίζουν στη Super League και κόβουν 300 και 400 και 500 εισιτήρια. Βεβαίως, δεν το συζητάμε τώρα. Εντάξει, ο Άρης, κοιτάξτε να δείτε, σε οποιαδήποτε κατηγορία και να παίζει είναι πολυτέλεια. Η κατηγορία του Άρη είναι Super League. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Έτσι και οι Παναχαϊκοί και ομάδες που έχουν ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σαφώς και θεωρώ ότι αγωνιστική με αγωνιστική ώρα θα μαζεύει και περισσότερο κόσμο. Έτσι. Έτσι, ναι. Δεν είναι. Απλά θεωρώ ότι ήταν μεγάλη επιτυχία το παιχνίδι έτσι όπως έγινε το Σάββατο και γενικά και με την ατμόσφαιρα του κόσμου. Ήταν φανταστική. Και μέσα σε αγωνιστικά πλαίσια. Και Σάββατο και μάλιστα, έτσι, 3 ώρα, εργάσιμη ημέρα. Βεβαίως. Και παρότι το σκορ ξεκίνησε ανάποδα για την ομάδα του Άρη, έτσι. Ναι. Ναι, βοήθησε ο κόσμος αρκετά. Πείτε μου κάτι, μια που μιλάμε για τον κόσμο και μιλάμε και για καλή ατμόσφαιρα κτλ. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος, προφανώς και θα το ξέρετε. Ο πειθαρχικός κώδικας που υπάρχει στη Super League ισχύει και στη Football League. Ρωτάω για το γνωστό θέμα με τους πυρσούς και τα λοιπά. Δηλαδή, ανάβει ένας πυρσός την τρίτη φορά που ανάβει ένας πυρσός αγωνιστική. Είναι ενιαίος ο κώδικας. Είναι ενιαίος. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή γενικότερα. Βεβαίως, βεβαίως. Για τις ομάδες και ειδικά για τις δικές μας που είναι στη Football League, εμείς δεν έχουμε και την οικονομική δυνατότητα τώρα να μπούμε να μένουμε μέσα στη διαδικασία έτσι, γιατί κάνουν αγώνα όλοι να επιβιώσουν. Ναι, αλλά είναι και λίγο υπερβολή βέβαια. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο τη υπερβολή, έτσι. Από τη μία πλακώνονται, σκοτώνονται στις κερκίδες, λένε αλλά δεν πειράζει, ήταν στις κερκίδες που παίξανε ξύλο. Απ' την άλλη, ανάβει ένας πυρσός στις τρεις φορές, λέει αγωνιστική. Πρέπει λίγο έτσι όλοι οι φορείς του ποδοσφαίρου να το δει. Θα μου πείτε τώρα στη Football League έχουμε και έχουμε. Αυτό θα κοιτάξουμε, αλλά είναι σημαντικό. Όλα παίζουν ρόλο. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Έγινε η διαδικασία εκλογής της ΕΠΟ, έπεσε σχεδόν. Στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου και σημειωθήκαν όχι κάποια... Στην αρχή έπεσε, όπως στην το αρχή, λέτε. Ναι. και γίνανε κάποια πράγματα τα οποία ούτε καν συζητηθήκανε. Δηλαδή, με παράγοντες μπορούσαν να πάρουν κάποια μέτρα, να βοηθηθούν πιο νωρίς και τα βρήκαμε όλα μπροστά. Έτσι. Και τώρα μεσής περίοδου δεν θα αφήνουν να το αλλάξεις. Ναι. Και πρέπει να πάμε μέχρι τέλος αγωνιστικής προσεκτικά, να ενημερώσουμε και τις ομάδες μας, να μην έχουμε θέματα τέτοια, ως προς το να έχουν σοβαρά προβλήματα και οικονομικά και τέτοια, και να πάμε. Απ' την άλλη, να σας πω κάτι. Προχθές είχε 10.000 κόσμο. Ανάβει ένας, έχει περάσει έναν πυρσό και ανάβει έναν πυρσό. Δεν μπορεί την ομάδα τώρα να την καταδικάζεις για έναν πυρσό που ο οποίος μένει και στο χέρι του. Άλλο να το πετάξει μες στο γήπεδο, δεν λέω. Φυσικά και δεν πρέπει να συμβαίνει. Αλλά πρέπει λίγο και ο νομοθέτης και όλοι να έχουν και την κοινή λογική λίγο. Δηλαδή, εντάξει, έτσι καταδικάζουμε τις ομάδες. Εννοείται να ξέρετε ότι για να μπούμε σε μια διαδικασία ομαλής και εξαγωγή του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος θα πρέπει να κάτσουν όλοι οι φορείς μαζί. Το έχω ξαναπεί εγώ. Δηλαδή αν δεν κάτσει η ΕΠΟ, η Super League, η Football League, ο Υπουργός να δουν κάποια πράγματα πώς είναι για το καλό του ποδοσφαιρού, γιατί κακά τα ψέματα εδώ που έχουμε φτάσει είμαστε τώρα μηδέν έτσι. Ναι. Δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο το βλέπουμε και από τη Super League και από τη Football League, οικονομική κρίση, δύσκολα τα πράγματα στη χώρα μας, θα πρέπει κάποια πράγματα να τα κατάμε τώρα. Δηλαδή τώρα είναι ευκαιρία, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έτσι, όπως το λέτε. Κάτω δεν μπορούμε να φτάσουμε οικονομικά. Και πρέπει να και μια συνεννόηση επιτέλους να βγάλει, ίσως πρέπει η πολιτεία να επέμβει, να αναγκάσει τη Super League κατά κάποιο τρόπο να κάτσει στο τραπέζι με τη Football League για τα δεδομένα της συνύπαρξης και της συνεργασίας. Δεν γίνεται να υπάρχει αυτό το χάος, η διαφορά, η χαώδης ανάμεσα στην ομάδα που ανεβαίνει, που πέφτει και στην ομάδα που ανεβαίνει. Γιατί μιλάμε για χάος. Δηλαδή παντού σε όλο τον κόσμο υπάρχει πριν από την ομοσπονδία, πριν από τα τηλεοπτικά. Και εδώ δεν δίνει ούτε τα λεφτά που πρέπει η Super League στη Football League. Και δεν το λέμε επειδή είναι ο Άρης τώρα στη Football League. Το ξέρετε κι εσείς ότι καλώς έχω των πραγμάτων ο Άρης φέτος θα είναι, που το ευχόμαστε όλοι, θα ανέβει. Κάποια στιγμή θα ανέβει ο Άρης. Δεν γίνεται, είναι κακό για το ποδόσφαιρό μας να γίνεται αυτό το πράγμα. Να σας πω κάτι, και επειδή είμαστε και με συζητήσεις και εγώ μιλάω συνέχεια με τους ανθρώπους εκεί στην Σουπερλίγκα και θεωρώ ότι ο διάλογος θα βγάλει σε κάτι καλό, έτσι μας ακούνε και είναι... προσπαθούμε να συζητήσουμε. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να γίνει αυτό που λέτε και εσείς, να κάτσουμε με την ΕΠΟ και με τον Υπουργό, να βρούμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας ώστε αυτό το πρωτάθλημα και το πάνω
και τη Super League και τη Β' Αθηνικής και οι ομάδες που έρχονται ερασιτεχνικές να είναι διασφαλισμένες για κάποια πράγματα που κάνουν. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης κάποιων ομάδων οι οποίες είναι προβληματικές. Δηλαδή τι να λέμε, κάνουμε ένα πρωτάθλημα και έρχεται μια ομάδα από πάνω και μόλις έρχεται από πάνω κάτω έχει χρέη και θα βάζουμε όταν φτάνει κάτω. Δηλαδή από πάνω δεν έρχεται κάτω. Έτσι, και όπως το βλέπετε και τώρα, βλέπετε ομάδες της Super League, ιστορικές ομάδες. Παναθηναϊκός είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες και ένα ιστορικό έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Αύριο θα χτυπήσει και άλλη πόρτα. Αυτή θα έρθει και σε εμάς. Και δεν μπορούμε εμείς να τα αφήσουμε έτσι. Εγώ αυτό εξηγώ. Το πρόβλημα το δικό σας θα γίνει και δικό μας. Όπως το δικό μας θα γίνει και δικό σας. Πρέπει να κάτσουμε όλοι, είναι ευκαιρία τώρα, και να βάλουμε κάποιες δικλείδες οι οποίες θα γλιτώσουν κάποια πράγματα. Γιατί κακά τα ψέματα. Οι ομάδες αυτές έχουν εργαζόμενες. Δουλεύει κόσμος. Πληρώνεται κόσμος. Είτε ποδοσφαιριστές, είτε προμηθευτές, είτε διαφημιστές. Είναι αλληλένδετα αυτά. Είναι κρίκος, έτσι δεν είναι? Ναι. Ίσως θα πρέπει μετά την καθοριστική βοήθεια που υπήρξε από το κρατικό κανάλι για τις μεταδόσεις των αγώνων της Football League, ίσως θα πρέπει να πάμε και σε μια λογική να δίνεται ένα πακέτο Super League και Football League από τα τηλεοπτικά. Εκεί νομίζω είναι τα χρήματα, κύριε Λουτζάου, κακά τα ψέματα. Εκεί είναι τα λεφτά και εκείνη και η μεγάλη διαφορά. Γιατί ο κάθε Άρης έχει τη δυναμική του. Ο κάθε ΠΑΟΚ, ο κάθε Παναθηναϊκός, ο κάθε Ολυμπιακός. Οι ομάδες στέκονται τα τελευταία χρόνια και κάνουν τη διαφορά χάρη στα τηλεοπτικά. Χάρη στα τηλεοπτικά. Μα σίγουρα, αλλά να σας πω και κάτι, θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός και από την πολιτεία και από την ΕΠΟ, η οποία το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η Super League και η Football League. Υπάρχει ένας ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει σχεδιασμός. Πώς άμα δεν δώσεις κίνητρα υποδομές, πώς θα υπάρχει το ελληνικό ποδόσφαιρο? Δηλαδή πώς θα συντηρηθούμε? Καλά, να σας πω κάτι. Τα τοπικά που έρχονται οι παίκτες. Εδώ περιμένουμε, δεν ξέρω, το αποφασίστε νομίζω προχθές. Τα πρωταθλήματα της ΚΑΠΑ 20 ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Βεβαίως, ναι, όχι, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αυτό λέμε. Δηλαδή εντάξει, φτάσαμε μέσα Νοεμβρίου, τέλη Νοεμβρίου για να αρχίσουν τα παιδιά να παίζουν μπάλα. Βεβαίως. Και στην Ισπανία παίζουν στη Β' Εθνική τους. Οι Β' ομάδες. Μιλάμε ότι οι υποδομές είναι ότι καλύτερο, έτσι. Μίλαγα με κάποιο προπονητή που είναι σε ακαδημίες, να ξέρετε. Στατιστικά λέει στα 7.000 παιδιά παίζει ένα ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Ναι, μόνο στην Ελλάδα. Πρέπει να σταματήσει. Αν δεν κάτσουμε όλοι μαζί, δεν θα σταματήσει ποτέ. Μάλιστα. Θεωρώ ότι τώρα είναι η καλύτερη ευκαιρία. Κάντε μας ένα σχόλιο για το πώς είδατε Άρη που μας ενδιαφέρει περισσότερο και Παναχαϊκή. Και γενικότερα πώς σας φάνηκε ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, έτσι τι συζητήσατε, πώς τον βλέπετε έτσι φέτος, που φαίνεται ότι η σεζόν ξεκινάει διαφορετικά για τον Άρη. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, ο κ. Καρυπίδης έχει αναλάβει ένα μεγάλο φορτίο, ένα μεγάλο ιστορικό σωματείο, έτσι, έχει απαιτήσεις, πρέπει να πετύχει, να έχω μέρος για την περσινή χρονιά, γι' αυτό ήταν αποτυχία. Ναι. Θεωρώ ότι δείχνει ένας άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει από τα λάθη. Μακάρι να τον ευνοήσει ο Θεός και να καταφέρει τους στόχους του. Απλά και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής έχουν μπει σε μια διαδικασία πάρα πολύ καλή το σχετικό τους. Έτσι έχουν μια νεανική ομάδα, πολύ ωραία. Χάρη και ποδόσφαιρο κόσμος στους παίκτες και από τις δύο ομάδες. Ήταν πολύ καλή η Παναχαϊκή στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πάρα πολύ καλή. Ναι. Στο δεύτερο επιστράφηκαν οι όροι, ήταν καλύτερος ο Άρης. Θεωρώ ότι είναι ότι ήταν δύο πάρα πολύ καλές ομάδες της κατηγορίας. Εντάξει τώρα, το τι κινήσεις θα κάνουν δεν το ξέρουν οι ίδιοι για να είναι καλύτερα. Αλλά θεωρώ ότι ήταν, για μένα η εμπειρία μου ήταν από τις καλύτερες ατμόσφαιρες που έχω συναντήσει στο ντέρμπι Β' Εθνικής. Όπως καλή ατμόσφαιρα να ξέρουν συνάντησα και στο παιχνίδι Τρίκα Λαούφη. Ναι. Αγωνιστικά δηλαδή εννοώ. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλές ομάδες και ποιοτικές. Σας είπα, έχουμε ομάδες που δεν έχουμε να ζήσουμε τώρα τις σούπερλικά. Και το εννοώ αυτό, δεν το λέω δηλαδή επειδή πρέπει να το πω. Όχι, είναι δεδομένο ότι 4-5 ομάδες ενδεχομένως ο Άρης σίγουρα ο περσινός θα πήγαινε καλύτερα στη Super League από ό,τι πήγε στη Football League. Είναι η ιδιαιτερότητα της κατηγορίας. Τι να κάνουμε. Ναι. Μπορεί. Μπορεί. Θα θέλατε να μας σχολιάσετε, επειδή είστε πρόεδρος της Λίγκας, αυτές τις καταγγελίες που έκανε χθες ο Δημήτρης ο Καλαϊτζίδης μετά το μάτς του Αιγινιακού με τον Απόλλωνα Πόντου, γιατί μίλησε για. Έκανε πολύ σοβαρές καταγγελίες που αφορούν το πρωτάθλημα της Football League. Και υπάρχει ήδη κλίση από τον εισαγγελέα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έμεινα έκπληκτος γιατί τις είδα τις δηλώσεις της συνέντευξης τύπου που γίνανε. Και θεωρώ να ξέρετε ότι οποιοδήποτε, γιατί είμαι και άνθρωπος ο οποίος λειτουργώ άμεσα να έχει τύπου, οποιοδήποτε έχει τέτοιες καταγγελίες, γιατί υπάρχει και διοργανώτερη αρχή και πρέπει να ενημερωθεί και αυτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν στοιχεία γιατί κάνουν κακό στη διοργάνωση, έπρεπε να γίνονται από χτες. Εγώ είμαι, να ξέρετε, ανοιχτό το τηλέφωνο μου 24 ώρες, οποιονδήποτε. Υπάρχει τέτοια καταγγελία η οποία πρέπει, χρήζει
έρευνας και πρέπει να γίνει από χτες, όχι σήμερα. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να ζούμε σε ένα πρωτάθλημα που κάνουμε αγώνα με σκιές. Εγώ δεν έχω μάθει να υπάρχουν σκιές πουθενά. Ό,τι υπάρχει να βγει στο φως. Και να πάει και στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα και στον εισαγγελέα και παντού. Δεν πρόκειται να καλύψουμε κάτι το οποίο είναι μεμπτό. Αυτό δεν υπάρχει ως αιμογοδίκηση. Δεν υπάρχει. Και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, δεν υπάρχει. Και είδα τα άλλες χρονιές, εγώ ήμουνα σε μια ομάδα η οποία είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, σας πληροφορώ, που ήταν και η ομάδα μου, και η οποία αποχώρησε το πρωτάθλημα. Που ήταν η ομάδα μου. Που ξέρετε πολύ καλά, άλλες χρονιές θα υπήρχαν ομάδες στο πρωτάθλημα που όχι τις κατάγανε, υπήρχε και ελιοποίηση του πρωταθλήματος και το θυμόσαστε. Δεν μπορούμε να πω, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, να ξέρετε. Και το έχω πει κατά την αρχή. Δεν πρόκειται να πάω κατηγορούμενος για κανέναν, ναι. Δεν δεσμεύομαι για κανέναν, είμαι πρόεδρος των ολών. Ό,τι υπάρχει μπροστά. Παντού, να πάμε όπου θέλουν. Και στον εισαγγελέα και οπουδήποτε. Είναι κακές. Υπάρχει το όργανο το δικό μας και θεωρώ ότι οι παράγοντες οι δικοί μας, επειδή πρέπει να προστατεύσουμε το προϊόν μας, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Στο δω τι κάνουμε και τι λέμε. Αν όντως υπάρχουν στοιχεία να τα πάμε και πρέπει να τα πάμε. Δεν μπορεί όμως να αφήνουμε άσχεση με τις εντυπώσεις για μια διοργανώτρια που έχει άλλες 16 ομάδες. Ναι. Γιατί όταν λες ονόματα, τίθεται θέμα το τι ακριβώς... Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να έχει δίκιο. Αν έχει ονόματα, έχει υποχρέωση να τα πει βέβαια στον εισαγγελέα. Βεβαίως, φυσικά. Βεβαίως. Και να τα μάθουμε όλοι για να ξέρουμε τι γίνεται, βέβαια. Γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε και όλοι στην υπεύθυνη. Απλά να σας πω κάτι. Ο κάθε προποδέλεο τώρα για τον κύριο Καλατζίδη, οποιοδήποτε, δεν γίνεται να τα λες αυτά όταν χάνεις από τον τελευταίο. Να τα έλεγες σε οποιαδήποτε στιγμή, εγώ θα το δεχόμουν. Αλλά δεν γίνεται στη συνέντευξη τύπου μια ήττα από ένα παιχνίδι να λες ότι κάποιες ομάδες χάνανε 5-0. Ωραία, αυτό τι σχέση έχει με το 2-1 το χθεσινό. Εκεί είναι εμένα που με ενοχλεί. Αν υπάρχουν στοιχεία, πρέπει να βγεις και να τα πεις από την πρώτη στιγμή που τα ξέρεις και τα γνωρίζεις. Ας δούμε. Εντάξει, εγώ δεν σας κρίνω ότι στο επόμενο συμβούλιο θα φέρω θέμα το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε οι παράγοντες, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι ξανατύχει έτσι. Με το καινούργιο καταστατικό της ΕΠΟ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε και το προϊόν μας. Θα πρέπει στο επόμενο συμβούλιο να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Ναι. Τι πραγματικά θέλουμε. Θέλουμε το πρόγραμμα να το διασφαλίσουμε, να είναι καθαρό, να είναι έτοιμο. Βεβαίως ο διαφωνώ άνθρωπος μπορεί να έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Να πάμε εκεί που πρέπει. Δεν έχουμε υποχρέωση να κρύψουμε τίποτα και δεν έχουμε και υποχρέωση να στιγματίσουμε και μια κατηγορία. Έτσι. Δεν είμαστε όλοι σε αυτή τη διαδικασία. Δεν το θεωρώ. Θα δείξει. Τον έχει καλέσει ο Ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας. Έχουμε απευθυνθεί και εμείς στα αρμόδια όργανα. Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια. Να δάξει αλήθεια. Αυτό θέλουμε πάνω απ' όλα. 99% βέβαια τέτοιες περιπτώσεις τι θα γίνει. Δεν θα υπάρχουν ονόματα. Και θα πάμε στο αρχείο. Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Το δεν υπάρχουν ονόματα. Δεν μπορώ και εγώ να βγαίνω και να λέω αυθόρμητα ότι κάτι γίνεται. Σας είπα. Έχουμε ένα προϊόν που πρέπει να το προστατεύσουμε και βγαίνουμε προς τα έξω και ζητάμε χορηγίες. Πώς θα ζητήσουμε να βρούμε χορηγίες. Σωστό. Έχετε δίκιο. Δηλαδή αύριο μεθαύριο τι θα μου πείτε εσείς. Δεν μου λέτε λέω Τσάκο, συγγνώμη που σου το λέω, αλλά τι έφερες. Να πω και εγώ ρε παιδιά, σε ποιον να τα φέρω. Έχετε δίκιο. Γιατί και εγώ απολογούμε σε άλλους 16 πρόεδρους. Έτσι. Θεωρώ ότι. Εντάξει, να σας πω. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Ό,τι υπάρχει να βγει. Πείτε μας κάτι, ρωτάει ένας φίλος ακροατής. Φέτος οι ομάδες θα έχουν έστω ένα μικρό έσοδο τα τηλεοπτικά, γιατί νομίζω πέρσι πήγαν όλα στη διοργανώτρια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ακούστε με λίγο για να ξέρετε να λυθεί κάποια παρεξήγηση. Ναι. Τα έξοδα της διαιτησίας τα έχει αναλάβει η διοργανώτρια. Ωραία. Αυτό είναι ένα ποσό της τάξης που μπορεί να φτάσει και μέχρι 800 χιλιάρικα. 800 χιλιάρικα, μάλιστα. Άλλες χρονιές, να ξέρετε, και θέλω να το πω να το τονίσω αυτό, τις προηγούμενες χρονιές που τα έσοδα ήταν 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια, οι ομάδες παραπάνω από 150 χιλιάρικα δεν παίρνανε, να ξέρετε. Έτσι. Και τώρα με αυτό το έσοδο που κάναμε, έχουμε καλύψει σχεδόν το 1 τρίτο των προηγούμενων χρονιών που ήταν καλύτερα. Αν το βάλουμε δια 17 το νούμερο που είπατε, είναι περίπου 47 χιλιάρικα ανά ομάδα. Παραπάνω βγαίνει, να σου πούνε αλήθεια. 50 πες. Ναι. Και παίρνανε 150. Σε καιρούς που δεν έχει. Εάν τώρα είμαστε στη διαδικασία και θα ψάξουμε να δούμε και άλλες χορηγίες. Βγουν άλλες χορηγίες, σαφώς και θα πάνε στις ομάδες. Μάλιστα. Γιατί όπως γνωρίζετε με την εξυγίανση που κάναμε και αυτά, τα λειτουργικά έξοδα της ΕΠΑΕ από 1.600 έχουν πέσει 350.000. Από 1.600 350. Βεβαίως. Και λειτουργείτε το ίδιο κανονικά. Βεβαίως.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και εσείς τα ξέρετε γιατί είσαστε καθόλου που είσαστε στην αγορά, δουλεύετε και έτσι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Μάλιστα. Και είχε κάθε 1600. Μέρα μας έχει μάχη και αγώνα. Μάλιστα. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι τα τηλεοπτικά θα πάνε προς τα εκεί, αλλά την ίδια στιγμή οι ομάδες θα επωφεληθούν ένα ποσό κοντά στα 50-55 χιλιάρικα. Άρα στην Βεβαίως. Ουσία θα έχουν ένα όφελος που δεν το είχαν την περσινή αγωνιστική περίοδο. Βεβαίως. Μάλιστα. Και είμαστε στο ψάξιμο για να βρούμε και κάτι περισσότερο, έτσι. Δεν σταματάμε. Να. Γι' αυτό θέλουμε οι παράγοντες μας και στη στιγμή τους του εκνευρισμού να είναι λίγο πιο νυφάλοι και να βλέπουν κάποια πράγματα. Γιατί κάνουμε αγώνα. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λουτσάκο, για αυτή την κουβέντα. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Football League, ο οποίος ήταν στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είπαμε το θετικό για την ΕΡΤ. Να πω, παιδιά, ότι όταν βάζει ο Βασιλόπουλος βολές, μην την προσθέτετε στο Ισραήλ. Έβαλε δύο βολές ο Βασιλόπουλος, το σκόρ πρέπει να είναι 48-36 και το κάνε, βάλαν δύο βολές στο Ισραήλ. Με τα άσπρα είναι η εθνική, παιδιά. Με τα άσπρα, με τα μπλε είναι Ισραήλ. Να ξέρετε. Τώρα δεν το άλλαξαν το σκορ. Το έχει ακόμα εκεί. Μάλιστα. Τέλος πάντων, προηγείται η εθνική και λογικά θα έχει. Είμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο, ναι. Στα 6,5 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Η εθνική προηγείται του Ισραήλ στο δεύτερο παιχνίδι για τα προκριματικά. Ακούσαμε τον κύριο Λέο Τσάκο, την εμπειρία του από την παρουσία του μετά από αρκετό καιρό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Γενικότερα πλέον δεν έχει και ομάδα, αφού είχε αποχωρήσει ο Αχαρναϊκός και κάθισε. Είδες όμως τι είπε, από ένα 600-350 χιλιάρικα. Φανταστείτε τι γινότανε. Το ένα 250 που πήγαινε, ρε παιδιά. Και έτρωγαν με χρυσά κουτάλια, ότι όπως συνήθως γίνεται φυσικά στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, σε όλους τους τομείς. Και βλέπετε, παρά την κρίση, κάποιοι εξακολουθούν και τρώνε με χρυσά κουτάλια. Και ο Κοσμάκης πεινάει η μεγάλη πλειοψηφία. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι, να ξέρετε. Πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε. Γιατί γελάς. Κολλάς. Θα κοιτάζω τον απέναντι. 62-85-86 το είπες. Ναι. Να πω, παιδιά, με έχει εκνευρίσει ρε φίλε, αυτός βάζει το σκορ στη... Δεν ξέρει. Συνέχεια είναι το ίδιο λάθος. Βάζουμε καλά θυμίσεις το προσθέτει στους Ισραηλινούς. Τι θα γίνει αυτή την κατάσταση. Και μετά το αφαιρεί και βάζει στην Ελλάδα. Μπερδεύει τα χρώματα. Μάλλον, ξέρω εγώ τι κάνει. 57-46 πάντως είναι το σκορ. Θέλει δύο λεπτά για να λήξει τρίτη περίοδος. Λογικά πάμε σε μια νίκη για την εθνική ομάδα. Ο 544 λέει: ήθελα να ρωτήσω αν το site Nova Sport σε φωτό με τους. Εκεί κόβεται, φίλε 544. Θες να στείλεις και τη συνέχεια για να καταλάβουμε τι θες να ρωτήσεις. Γιατί στο site θα μπούμε και θα να δούμε ποια φωτογραφία, θα καταλάβουμε λίγο πολύ. Αλλά προς το παρόν, από ό,τι βλέπω, μάλλον στο θέμα με τους Τούρκους πρέπει να αναφέρεται. Και στο deal αυτό που αφορά τις χορηγίες στην ΚΑΕ Άρης. Ο φίλος ο 506 λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται με τον Μπαργκάν, αν είναι εκτός ομάδας. Ο Μπαργκάν ήταν για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός αποστολής. Θα δούμε τι θα συμβεί στο αυριανό παιχνίδι κυπέλου με τον Πάση Γιάννενα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα θεματάκι με τον Μπαργκάν, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και δεν έχει να κάνει τόσο με την αγωνιστική του παρουσία, αλλά με κάποια άλλα θέματα που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα και υπέπεσαν στην αντίληψη του τεχνικού team. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή ο Μπαργκάν δεν έχει συμμετοχή στα τελευταία δύο παιχνίδια στην αποστολή της ομάδας. Το αν θα συνεχιστεί ή όχι θα φανεί και αύριο στο παιχνίδι με τον Παζιάν, αλλά και στα επόμενα παιχνίδια. Πάντως, σε πρώτη φάση φαίνεται ότι πληρώνει κάποια άλλα ζητήματα ο Μπαργκάν και είναι εκτός ομάδας. Ο Άρης, ο οποίος ολοκλήρωσε σήμερα το μεσημέρι με μεσημεριανή προπόνηση, μεσημεριανοαπογευματινή προπόνηση, την προετοιμασία του για το. Τη σύντομη προετοιμασία του για το μάτς κυπέλου με τον Πας Γιάννενα. Εκεί όπου θα έχουμε ένα, από ό,τι φαίνεται, εκτεταμένο rotation από τον προπονητή του Άρη, ο οποίος θα ξεκουράσει σίγουρα κάποιους ποδοσφαιριστές που είδαμε βασικούς στο μάτς με την Παναχαϊκή και θα παίξουν κάποιοι που είτε έχουν παίξει λίγο είτε δεν έχουν παίξει καθόλου. Και αυτό φυσικά έχει διπλή ανάγνωση, διότι και αυτοί οι ποδοσφαιριστές κάποια στιγμή περιμένουν να παίξουν και είναι τώρα η ευκαιρία τους να το κάνουν και φυσικά να αποδείξουν στον προπονητή τους ότι δικαιούνται περισσότερο χρόνο συμμετοχής και κυρίως να αποδείξουν εμπράκτος ότι ο Άρης έχει όντως βαθύ ρόστερ, έχει επιλογές στον πάγκο, στο βάθος του πάγκου.
για τον προπονητή και ότι δεν θα πρέπει να χολοσκάει αν κάποιος είναι τιμωρημένος ή κάποιος είναι τραυματίας. Όπως καλή ώρα συμπλήρωσε 4 κίτρινες κάρτες ο Πλατέλας, ο καλύτερος παίκτης του Άρη και αυτός που έφερε τούμπα το μάτς προχθές και ο οποίος λογικά από ό,τι λέει ο προπονητής, περιμένουμε και το επίσημο, θα δηλωθεί στο μάτς με τον Κισαμικό. Δηλαδή ο Άρης δεν θα έχει στο παιχνίδι με τον Κισαμικό το Κυριακάτικο, το δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας, τον καλύτερο του παίκτη προχθές και θα χρειαστεί να αναζητήσει λύσεις εκ των έσω για να καλύψει αυτό το κενό. Ο Άρης, ο οποίος για ένα δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ήταν πολύ χλωμός, νοθρός και καθόλου συγκεντρωμένος στο πρώτο 25 λεπτο, 30 λεπτο περίπου της αναμέτρησης, είναι δηλαδή και στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη. Για να ανεξήγει το λόγο, στα περισσότερα φετινά παιχνίδια, είτε εντός είτε εκτός, ο Άρης εμφανίζει έτσι ένα διαφορετικό πρόσωπο ανά ημίχρονο και κυρίως μπαίνει με όχι την απαιτούμενη ψυχολογία στα παιχνίδια. Αυτό που πραγματικά δεν μπορώ εγώ τουλάχιστον να το εξηγήσω και δεν είμαι ο αρμόδιος φυσικά να το εξηγήσω, είναι η τεχνική ηγεσία. Αυτή η οποία και από ό,τι φάνηκε από τις δηλώσεις του Δημήτρη Σπανού ήταν προβληματισμένη για το γεγονός ότι η ομάδα για ένα δεύτερο σερί παιχνίδι εμφάνισε το ίδιο πρόσωπο στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και μπορεί και για δεύτερο σερί παιχνίδι να έκανε την ανατροπή, να έβγαλε ένα άλλο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αφενός κάθε μέρα δεν είναι πασχαλιά και αφετέρου δεν μπορείς να υποβάλεις σε αυτή τη διαδικασία ούτε τον κόσμο ούτε την ίδια την ομάδα, διότι αυτό είναι και ψυχοφθόρο και καταναλώνεις και σπαταλάς και περισσότερες δυνάμεις. Και όταν μία, δύο, τρεις φλερτάρεις με τον Γκέλα, κάποια στιγμή θα την κάνεις κιόλας, γιατί μπορεί να βρεθεί κάποιος ικανός, να μην είσαι εσύ τυχερός, να μην είσαι εσύ στη μέρα σου και να γίνει η ζημιά. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι όταν συμβαίνει μία, δύο, τρεις, κάποια στιγμή θα στραβοπατήσεις κιόλας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να διορθώσει η τεχνική ηγεσία και η ομάδα, ο οργανισμός γενικότερα. Απ' την άλλη, βέβαια, αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής ότι ο Άρης φέτος έχει τεράστια ψυχικά αποθέματα. Έχει μια ομάδα η οποία κάνει κατάθεση ψυχής και προσπαθεί με νύχια και με δόντια, ακόμη και αν τη στραβώσει το μάτς στο ξεκίνημα, να το φέρει τούμπα και το έκανε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική. Έχει παίκτες οι οποίοι έχουν και την προσωπικότητα όπως ο Πλατέλας για να γυρίζουν παιχνίδια. Έχει γενικότερα τη δομή και τη λειτουργία για να το πετύχει. Έχει φέτος αυτό το χαρακτηριστικό αυτή η ομάδα, δεν θα τα παρατήσει, θα προσπαθήσει ακόμα και στην κακή της μέρα να γυρίσει την κατάσταση και σου βγάζει μια εμπιστοσύνη, μια σιγουριά, σου βγάζει την αίσθηση ότι δεν υπάρχει παιχνίδι που δεν θα το παλέψει και σε γενικές γραμμές μέχρι στιγμής και το παλεύει και το προσπαθεί και το κερδίζει. Ακόμη επαναλαμβάνω και αν στα περισσότερα, γιατί σκεφτείτε, με τον Αιγινιακό σου κάνει ο Αιγινιακός μάρς ευκαιρία στο πρώτο πεντάλεπτο, στο ξεκίνημα. Με την Καλυθέα επίσης. Άσχετα αν αυτά τα κέρδισες με τα εύκολα. Στα εκτός έδρας παιχνίδια με τον Εργοτέλη, καλά, όλοι είδαμε στο πρώτο 30 λεπτό τη συνέβαλε. Δεν ήξερε που πατούσε και που βρισκόταν στο γήπεδο. Και στα Τρίκαλα, στο πρώτο έτσι, τέταρτο 20 λεπτό, πάλι ο Άρης ήταν πολύ χλωμός. Αλλά πολύ ανεμική στην επίθεση η ομάδα των Τρικάλων και δεν μπόρεσε να απειλήσει. Και γενικότερα έχει εμφανίσει αυτό το πρόσωπο. Βέβαια, το καλό σε αυτές τις περιπτώσεις των νικών είναι ότι δίνεται απλόχερα η άνεση στην τεχνική ηγεσία με ησυχία, ηρεμία, καθαρό μυαλό, χωρίς το άγχος μιας αποτυχίας ή τηλεμητόμο πάνω από το κεφάλι, να κάτσει, να βρει, να σκεφτεί ποιος είναι ο λόγος που η ομάδα δεν ξεκινάει έτσι στα περισσότερα παιχνίδια, δεν ξεκινάει όπως πρέπει. Δηλαδή, να μπει, να τελειώσει, να καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο τα μάτσα, κάνει ένα 2-0. Και να ησυχάσουμε. Θέλει να μας κάνει να έχουμε. Ναι. Να έχουμε αγωνία. 5 νίκες. 3-5-15. Ωραία. Υπάρχει η δυνατότητα, η άνεση, η ηρεμία να κάτσει να σκεφτεί το τεχνικό team ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο η ομάδα εμφανίζεται έτσι όπως εμφανίζεται στο ξεκίνημα των αναμετρήσεων. Είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα χημίας, είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα άγχους, δεν ξέρω τώρα τι μπορεί από όλα αυτά να συμβαίνει, ένα συνδυασμός όλων αυτών. Αλλά
και στις δύο περιπτώσεις, και με τον Εργοτέλη και με την Παναχαϊκή, ο Άρης είχε την ικανότητα και το γύρι στο μέλλον. Επαναλαμβάνω, όταν μία, δύο, τρεις φλερτάρεις με την Κία, αλλά κάποιος με την κάνεις κιόλας. Αυτό είναι βέβαιο. Με μαθηματική ακρίβεια δηλαδή συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Όπως σας έλεγα και πριν, αύριο κόντρα στον Παζιάννα θα δούμε πολλές αλλαγές. Ωραία. Τώρα, αν με έβαζε να προβλέψω ποια ενδεκάδα θα παρατάξει αύριο ο Δημήτρης ο Σπανός, θα κάνω μια πρόβλεψη, αλλά είναι παρακινδυνευμένη. Στο τέρμα θα είναι ο Αναγνωστόπουλος, λογικά. Άλλα και την κολική πρέπει. Ναι. Δεξιά στην άμυνα ο Μπούρμπος, αφού ο Τζανακάκης έχει κάνει και τα ράματα. Θα παίζει ούτως ή άλλως. Αριστερά ο Τσουμάνης. Μάλιστα. Στο κέντρο της άμυνας ο Σόουζα που θα παραμένει μια σταθερά. Δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτός, ναι. Ναι. Αυτός νομίζω μόνο βαλσαμωμένος δεν θα παίζει. Ναι. Και ο Μαραγκώστα είναι ο παρτενέρ του. Να η ευκαιρία. Ναι. Ωραία. Στα αμυντικά χαφ θα δούμε τον Νίκητς με τον Παυλίδη. 6 ο Νίκητς, 8 ο Παυλίδης. Μάλιστα. Μπροστά τους θα δούμε ή τον Στεφάνοβιτς ή τον Λότα. Ένα από τους δύο. Το Στεφάνοβιτς θέλω, ναι. Είπα ή τον ένα ή το άλλο. Ναι, εγώ τι. Αριστερά ο Μιλούνοβιτς. Μάλιστα. Δεξιά, από τη στιγμή που ο Πλατέλας δεν θα παίξει με τον Κισαμικό, γιατί θα δηλωθεί εκεί, δεν αποκλείεται να ξεκινήσει αυτός. Αφού ούτως ή άλλως δεν θα υπάρξει περαιτέρω επιβάρηση για αυτόν, θα είναι εκτός μετά. Ωραία. Και στην επίθεση ο Καπνίδης. Μάλιστα. Εντάξει, δέχομαι. Εκτός αν κρατήσει τον πάγκο τον Πλατέλα και χρησιμοποιήσει τον Γκάσο, αλλά δεν νομίζω, γιατί δεν θα παίξει το επόμενο παιχνίδι. Αν δεν παίξει την Κυριακή, γιατί να. Λογικά θα παίξει τη θέση και να παίξει μεσοεπιθετικά, να μπορεί να σου κάνει τη φορά, χρειάζεται νίκη. Και έτσι όπως ήρθε τώρα η τιμωρία, οι τέσσερις κάρτες, του δίνει τη δυνατότητα να τον έχει αύριο από την αρχή τον Πλατέλα και να κρατήσει τον πάγκο, για παράδειγμα τον Γκάσο, για να έχει και μία ακόμη επιλογή στην επίθεση, αφού ο Διαμαντόπουλος είναι off και για το αυριανό παιχνίδι. Λογικά αυτός που θα ξεκουραστεί 100% είναι ο Μουμίν, που είναι πολύ κουρασμένος και θα μείνει εκτός αποστολής, όχι μόνο θα είναι. Ναι, γιατί θα πούν και δύο πιτσιρίκια, έτσι. Ναι, θα είναι ο Κλιγκόπουλος με τον Καλούδη, αναγκαστικά οι δύο πιτσιρικάδες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι θα μείνουν εκτός αποστολής για να ξεκουραστούν. 23. Α, είναι μεγάλος. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Θα γίνουν και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εντάξει, αυτοί οι παίκτες όλοι, και ο Στεφάνοβιτς και ο Μαραγκός και ο Μπούρμπος, που ο Μπούρμπος έχει πάρει και παιχνίδια, δεν είναι ότι δεν έχει παίξει. Και ο Τσουμάνης και ο Νίκητς και ο Παυλίδης. Αυτοί είναι όλοι οι παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι βασικοί σε όλες τις ομάδες, τις περισσότερες, αν θέλετε, της Football League. Κάποιοι από αυτούς και στη Super League θα είχαν θέση στο ρόστερ, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια αξιόμαχη ενδεκάδα αυτή από το πρωί, 100% αύριο. Πρέπει να ξεκουραστούν κάποιοι που έχουν παίξει και πρέπει να πάρουν και ευκαιρία και αυτοί που δεν παίζουν. Και συνήθως οι ευκαιρίες δίνονται σε τέτοια παιχνίδια, όπως αυτό του κυπέλου. Παρά το γεγονός ότι κυνηγάς μόνο τη νίκη για να προκριθείς. Ο goalkeeper στα Γιάννενα ποιος θα παίξει? Αύριο ο Αναγνωστόπουλος μάλλον. Στα Γιάννενα. Ο Γιαννίκογλου. Ποιος δώσει του Ηρακλείου, ο παλιός. Ναι. Ο Βελίδης δεν θα έρθει. Έμεινε εκτός αποστολής. Όπως μας έλεγε ο Γιάννης ο Γιαννάκης στο ξεκίνημα, ήταν του χρεώνου τα τελευταία μάτς κάποια γκολ τα οποία δέχτηκε. Δεν είχε καλή κατάσταση και έμεινε εκτός και μπήκε στην αποστολή μετά από 6 μήνες μετά το χιαστό. Την επέμβαση την οποία είχε υποβληθεί ο Περιστερίδης, ο οποίος θα είναι αναπληρωματικός goalkeeper των Ιωαννίνων. Α, είχε πάθει χιαστό. Ναι. Ωραία. Ωραίο μάτς ήταν αυτό. Ωραίο μάτς, 7,5 ώρα το παιχνίδι. Ο κόσμος πρέπει να δώσει. Με τον Αρετόπουλο, το φίλο σου διαιτητή. Δεν ασχολείς? Όχι, βλέπω ότι έχει τον Περιστερίδη φωτογραφία στο λαμπαουτάρι γι' αυτό. Ναι, γιατί επέστρεψε πρώτη φορά μετά από 6 μήνες. Πρώτη του συμμετοχή στην αποστολή. Ντόλοβατς, τι είναι αυτός? Αποστολόπουλος, Κόντρας Μανθάτη, Τζιμόπουλος, Ζαχαρός. Πιτσιρικάς είναι αυτός, αναγκαστικά. Γιάκος, Γαρουφαλιάς, Κόντε. Αυτός είναι καλός παίκτης. Κόντε είναι καλός. Αυτός είναι ο παίκτης που θέλει προσοχή, βάλει 6 γκολ. Ναδάλες, Μπετρά. Και ο Ναδάλες θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Του αριστερό μπακ παίζει όλη την πλευρά. Μπέριος, Καρανίκας, Κοζορώνης. Ωραίο κάρφωμα του Αντετοκούμπο εδώ. Πάρε να έχεις. Χαλκιαδάκη, Σολτάνη, Βια Σολτάνη. Σολτάνη. Και Βιδάλ. Άρα έρχονται πολλοί παίκτες. Εντάξει, ναι. Έμειναν έξω και ο Μπουκουβάλας και ο Λίλα και ο Βελίδης. Αυτή είναι βασική. Ο Μαυροπάνος, αυτός ο οποίος έκλεισε τον Ολυμπιακό. Αυτός ο Μαυροπάνος, ναι. Κατευθείαν. Είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα τώρα των 6.30 για να επιστρέψουμε να σας πούμε για τη νέα ποινική δίωξη κατά του Βασίλη Γκαγκάτση. Και για μπάσκετ φυσικά, γιατί είχαμε
εξελίξει το θέμα των χορηγιών με τους Τούρκους, τι ακριβώς συμβαίνει. Να πούμε και το story αυτό. Ναι, μπλέκεται και η ΠΑΕ. Και η ΠΑΕ και σε λίγο θα τα αναλύσουμε. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε. Το κάρφωμα. Ναι. Το κούμπο πώς έκανε, τρία. Τρία συνεχόμενα. 72-53. Πολλά με λίγα. Η Εθνική, η οποία θα πάρει και τη δεύτερη νίκη στα προκριματικά. Για το ποδόσφαιρο τα είπαμε. Στο μεγαλύτερο κομμάτι της εκπομπής αφήσαμε έτσι για το τέλος το μπάσκετ, το οποίο δεν είχε βέβαια αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκύριακο, έχει το επόμενο. Είχε όμως εξελίξει το θέμα με τις χορηγίες και την είσοδο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ του κ. Γιλμάς, ο οποίος είναι εκπρόσωπος των Τούρκων, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε πλέον στα τελειώματα της συμφωνίας, η οποία ακόμη δεν έχει επικυρωθεί, και επικύρωση σημαίνει υπογραφές φυσικά, οι οποίες θα πέσουν αυτή την εβδομάδα, κάποια στιγμή προς το τέλος αυτής της εβδομάδας, όπως λέει το ρεπορτάζ. Είναι στα χέρια των δικηγόρων πλέον των δύο πλευρών για να ρυθμιστούν και να καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες της κατέρωθεν συμφωνίας, η οποία θα αποφέρει κάποια έσοδα στα χρήματα της ΚΑΕ, και περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια, γιατί έγιναν ραντεβού και με τους άλλους θεσμικούς φορείς του Άρη, αν θα προκύψει όφελος και για τον Εραστέχνη αλλά και για την ΠΑΕ Άρης, καθώς υπήρξε μια ολιγόλεπτη συνάντηση στο ημίχρονο του αγώνα με την Παναχαϊκή ανάμεσα στον κύριο Γιλμάζ και τον κύριο Κολοβέτσιο με τον Θόδωρο Καρυπίδη, και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις επόμενες μέρες, γιατί ενδιαφέρονται να χορηγήσουν και την ΠΑΕ και να προκύψουν και από εκεί κάποια ωφέλη από τις εταιρείες που εκπροσωπούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που βρίσκονται στις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα. Τέσσερις είναι αυτές οι εταιρείες, πέρα από τις Storx και άλλες τρεις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στα γαλακτοκομικά η μία, στα ηλεκτρονικά η άλλη. Γενικότερα υπάρχει μια διάθεση από ό,τι φαίνεται από τους ανθρώπους αυτούς να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά μέσω του Άρη. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το άλλο είναι το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η συμφωνία και ποια θα είναι τα οικονομικά ωφέλη για την ΚΑΕ σε πρώτη φάση, γιατί αυτή έχει το μεγάλο πρόβλημα, για να μπορέσει έτσι να αντιμετωπίσει κάποιες από τις τρέχουσες υποχρεώσεις και προς πρώην καλαθοσφαιριστές που έχουν και τελεσίδικες αποφάσεις να δοθούν χρήματα, αλλά και να προχωρήσει και σε κάποιες αντικαταστάσεις ο Παναγιώτης Γιαννάκης για να ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας. Η ουσία είναι ότι υπάρχει όλες αυτές οι τοποθετήσεις, αλλά και το γεγονός ότι μπήκε στο Συμβούλιο ο Τούρκος δείχνει ότι πάμε προς συμφωνία, ή μάλλον πάμε η συμφωνία που υπάρχει να μεταφραστεί στα χαρτιά, ναι. Να πάει στα χαρτιά, να περάσει στα χαρτιά. Τώρα το ύψος των χρημάτων και τα λοιπά θα πρέπει να περιμένουμε να τα ακούσουμε από την ΚΑΕ Άρης, και ο τρόπος με τον οποίο θα έρχονται τα χρήματα και όλα τα υπόλοιπα, ναι. Θα τα δούμε στην πράξη. Δεν είναι μια συμφωνία που, όπως λέγεται, θα αφορά μόνο τη φετινή, την τρέχουσα σεζόν, αλλά τριετίας. Θα είναι μια συμφωνία τριετίας, αν ακριβώς τα χρήματα, ή πενταετίας κιόλας. Δηλαδή, κάπου άκουσα και για πέντε χρόνια. Οι εταιρείες πάντως, τις οποίες αναφέρει από ό,τι βλέπω σήμερα και ο κύριος Κολοβέτσης κτλ., είναι αυτές που είχαμε αναφέρει. Ναι, η Storx, η Σούτας και η Vestel. Η Storx είναι του κυρίου Γκιουνέρ, η εταιρεία η οποία είναι κολοσσός στο χώρο της. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εταιρεία. Η Vestel είναι μια εταιρεία η οποία έχει την έδρα της κοντά στην Σμύρνη, ασχολείται με ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές για διάφορες εταιρείες, ενώ η Σούτας είναι η γαλακτοκομική εταιρεία, η μεγαλύτερη γαλακτοκομική εταιρεία στην Τουρκία, η οποία δεν ξέρω πώς θέλει να φέρει τα προϊόντα στην Ελλάδα. Αρκετά πράγματα θα κάνουν, μακάρι να εποφεληθεί ο Άρης από όλη αυτή την κατάσταση, και μάλλον θα εποφεληθεί και η ΠΑΕ, ναι, με κάποια χορηγία. Μετά τον Πέμπτη, τον Παπαδόπουλο δηλαδή, να υπάρξει άλλη χορηγία. Την Πέμπτη που θα έρθουν οι Τούρκοι για να σφραγίσουν την συμφωνία με την ΚΑΕ, με χαρτιά κτλ., θα υπάρξει μια επαφή και με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Έχουν προγραμματίσει ένα ραντεβού ώστε να περάσουν σε χαρτί αυτά τα οποία είπανε το Σάββατο στο περιθώριο του αγώνα του Άρη κόντρα στην Παναχαϊκή. Και εκεί είναι πιο απλά τα πράγματα, γιατί είναι μια χορηγία που θα αφορά τις πινακίδες, το Βικελίδης κτλ. Είναι πιο εύκολα τα πράγματα, δεν είναι όσο πολύπλοκα είναι στο μπάσκετ, σε πρώτη φάση. Γιατί και εκεί υπάρχει μια διάθεση από την πλευρά των Τούρκων
η οποία βέβαια ακόμα είναι στα λόγια. Έτσι, μην πει κάποιο, αν μα λέγανε θα κάνουν αυτό και θα κάνουν το άλλο και δεν το κάνανε. Υπάρχει μια διάθεση λοιπόν από την πλευρά των Τούρκων στην περίπτωση που με το καλό η ομάδα ανέβει κατηγορία να ανοίξει αυτή η συνεργασία και αυτή η χορηγία. Πάντως ο Τούρκος έμεινε εκστασιασμένος από το γεγονός ότι σε ένα παιχνίδι δεύτερης κατηγορίας σε εργάσιμη μέρα είδε τόσο πολύ κόσμο. Και νομίζω ότι αντιλαμβάνονται και οι Τούρκοι ότι εντάξει, το μπάσκετ έχει την διαισθητικότητα που έχει στον κόσμο του Άρη κτλ. Αντιλαμβάνονται το κέρδος που μπορούν να έχουν από την άποψη της προβολής με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Όταν ο ποδοσφαιρικός Άρης μαζεύει 9-10.000 κόσμο σε ένα παιχνίδι Β' Εθνικής, αντιλαμβάνεστε το τι θα γίνει όταν επιστρέψει εκεί που πρέπει να βρίσκεται και παίζει με τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και αυτό το είδανε βεβαίως. Να μην ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο σημειώνουν είναι ότι πρόκειται και θέλουν να βγάλουν χρήματα από προϊόντα που θα έχουν σχέση με τον Άρη. Άρα τα προϊόντα θα πρέπει να τα πουλάνε στον κόσμο. Άρα νομίζω ότι η κίνηση που έχουν κάνει γενικότερα και να πάνε προς τον Ερασιτέχνη και να πάνε προς την ΠΑΕ, αυτό επιδιώκουν. Ξέρουν ότι δεν θα μπορούσαν να τα βάλουν μόνο στην ΚΑΕ, έτσι, τα όποια προϊόντα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ανοίγονται και προς την πλευρά του Ερασιτέχνη και προς την πλευρά της ΠΑΕ Άρης. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Εμείς παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή, σας έχουμε πει το θέμα με προσοχή. Τώρα, κάποιος φίλος ρώτησε γιατί ένας χορηγός να πρέπει να μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν μιλάμε για τόσα μεγάλα ποσά, είναι φυσιολογικό να θέλει και η πλευρά που δίνει όλα αυτά τα χρήματα να έχει λόγο στα πεπραγμένα. Αλλά μην ξεχνάτε και κάτι ακόμα, το είχαμε πει με τον Αλέξη την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αυτοί οι άνθρωποι όσον αφορά το μπάσκετ είναι ξεκάθαρο ότι το χορηγικό είναι η πρώτη τους επαφή και η πρώτη τους διάθεση να ασχοληθούν. Ναι, προπομπός για κάτι άλλο. Προπομπός, ναι. Ο στόχος τους από ό,τι φαίνεται είναι να μπουν πιο δυναμικά ακόμα. Με ιδιοκτησιακά δηλαδή στην ΚΑΕ Άρης. Τώρα αυτό θα γίνει μαζί με το Λάσκαρη, χωρίς το Λάσκαρη ή οτιδήποτε άλλο. Μην ξεχνάτε επίσης, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί άπαντες, ότι όσο εκκρεμεί η υπόθεση του Νίκου Λάσκαρη και της συζύγου του στα δικαστήρια και είναι σε εκκρεμότητα αυτό το θέμα το δικαστικό, το νομικό, ο Λάσκαρης δεν μπορεί να πουλήσει. Από την άλλη όμως μπορεί να γίνει μια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην ουσία να αλλάξει ιδιοκτήτη ο Άρης. Η αύξηση του κεφαλαίου για να γίνει χρειάζεται ζεστό και μετρητό. Σε αντίθεση με το τι ακούτε δεξιά και αριστερά από διάφορους για το ποδόσφαιρο, αν θυμάστε, και είδατε τα αποτελέσματα στην ελληνική δικαιοσύνη που καταδικάστηκαν. Αν δεν μπει ζεστό και μετρητό, ό,τι και να λέμε στα λόγια όλοι εμείς, δεν γίνεται μεταβίβαση. Δεν γίνεται μάλλον αύξηση του κεφαλαίου. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει και μεταβίβαση της ιδιοκτησίας. Για να μπει λοιπόν ζεστό και μετρητό, θα πρέπει κάποιος να πάει στην ελληνική τράπεζα, να βάλει τα ωραία του χρηματάκια, θα είναι 1-2 εκατομμύρια ανάλογα με το πόσο είναι το μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει το 51%. Αν λοιπόν μια νέα εταιρεία αποκτήσει το 51%, αυτομάτως το 90% που έχει ο Λάσκαρης θα πέσει κάτω από το 51%. Άρα οι μετοχές που θεωρητικά θα είναι δεσμευμένες, ναι μεν θα είναι δεσμευμένες, αλλά δεν θα έχουν καμία αξία. Ή η αξία τους θα είναι τυπική, θα μπορεί να ψηφίζει στα συμβούλια του Άρη. Αλλά άμα άλλος έχει το 51%, δεν θα εμπλέκεται πουθενά επί της ουσίας ο Άρης. Είναι λοιπόν κάποιες διαδικασίες που ενδεχομένως να χρειάζεται λοιπόν αυτός ο Τούρκος να είναι μέσα στο συμβούλιο για να τα παρακολουθεί όλα αυτά τα ζητήματα. Και για να διαμορφώνει ενδεχομένως και κάποιες αποφάσεις σε σχέση με το είτε με τις χορηγίες είτε με οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά πάντως θα πρέπει να είναι λίγο ξεκάθαρα στον κόσμο του Άρη, να έχουν γνώση, να έχουν επίγνωση οι φίλοι του Άρη για να έχουν και τις ανάλογες θέσεις και τοποθετήσεις και να λένε και αυτή την άποψη. Είναι σημαντικό να δούμε ποια ακριβώς χρήματα θα μπουν στα ταμεία φέτος, τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν οι συμφωνίες για τα επόμενα χρόνια, πώς ακριβώς θα μοιράζονται με τις εταιρείες αυτές που ανέφερε για άλλη μια φορά ο κύριος Κολοβέτσιος. Γενικότερα είναι κάποια σημεία που θέλουν λίγο μια διευκρίνηση για το τι ακριβώς θα ισχύσει και πάντοτε κρατώντας ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, δηλαδή μέχρι τις, πότε είναι, στο Δεκέμβριο που θα πάει ο Λάσκαρης, στο 11 Δεκεμβρίου, τι ακριβώς θα συμβεί με την παρουσία του, την απολογία του στην ανακρίτρια στις 11 του Δεκέμβρη και τι θα αποφασιστεί τότε ενδεχομένως, όπως λένε νομικοί κύκλοι, να πρέπει να οριστεί και μια εγγύηση
εάν φυσικά πούνε πιθανό να μην προφυλακιστεί. Είναι πολλά τα ζητήματα ίσως, τα οποία παίζουν στο κομμάτι αυτό, αλλά είναι κάτι δικαστικό. Για τον Άρη πάντως είναι σημαντικό να ξέρουμε πότε θα έρθουν τα χρήματα. Ναι. Υπάρχει αυτή η φημολογία ότι, θα έρθουν μέχρι ότι υπάρχει στην συμφωνία αυτή που επαναλαμβάνω θα αποτυπωθεί στο χαρτί. Και όταν αποτυπωθεί στο χαρτί, νομίζω θα είναι και πιο εύκολο και για μας να ενημερωθούμε. Γιατί τώρα λέει ο ένας, λέει ο άλλος. Ναι. Το πιο εύκολο, ξέρετε ποιο είναι. Ήδη διάβασα μέσα στο Σαββατοκύριακο διάφορα τέτοια άρθρα. Όχι θα γίνει αυτό, όχι θα γίνει το άλλο, όχι θα γίνει το παράλλο. Από το θα γίνει αυτό στα λόγια μέχρι το γίνεται, πολλές φορές έχει πολύ μεγάλη διαφορά και ο κόσμος, ξέρετε, επηρεάζεται από τέτοιου είδους θέματα και ζητήματα. Διαβάζει θα γίνει, θα γίνει και δεν γίνεται ποτέ. Και μετά σου λέει, μα είπατε θα γίνει, γιατί δεν έγινε ποτέ. Άρα ας περιμένουμε να δούμε πραγματικά πότε θα γίνει και αν όντως μέσα στο πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου έρθουν και τα χρήματα στην ΚΑΕ, οπότε θα είναι και πολύ πιο εύκολα τα πράγματα μετά για να κινηθεί η ομάδα συνολικά και θα δούμε πώς θα πάει το όλο θέμα. Η Εθνική επικράτησε εύκολα, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καταιγιστική. Μπήκαν και πολύ περισσότερο παίκτες όπως ο Αντετοκούμπο, ο Καλάθης μέσα στο παιχνίδι και πήραν την νίκη με 82-61 με κορυφαίο σκόρερ όμως το Γιαννόπουλο με 13 ενώ 11 είχε ο Σάκοτα και ο Καλάθης από τους οποίους 11 ο Σάκοτα τους 6 τους έβαλε με 2 τρίποντα στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα 2 τρίποντα από τα 7,5 μέτρα έβαλε και έτσι η Εθνική είναι μόνη πρώτη στον πίνακα της βαθμολογίας με 4 βαθμούς, 3 έχει το Ισραήλ και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν η Μεγάλη Βρετανία και η Εσθονία. Νομίζω ότι και με τη διαφορά που πήρε τώρα η Εθνική πολύ δύσκολα θα χάσει την πρώτη θέση στον πίνακα της βαθμολογίας, κάτι που βεβαίως το ξέραμε εξ αρχής γιατί είναι πολύ αδύναμες οι ομάδες, ακόμα και αν η Εθνική παίζει με τα δευτεροτρίτα της στην διοργάνωση, δεν παίζουν δηλαδή πρωτοκλασάτη παίκτη της Ευρωλίγκας, αν και η του Παναθηναϊκού, όπως είδατε, ενσωματώθηκαν. Έφυγαν βέβαια το ταξίδι στην Αγγλία και τώρα που ήταν να ενσωματωθούν για να παίξουν, αφού την ίδια ώρα παίζανε μπάσκετ. Ήρθανε. Τώρα ήταν βολικό κάτι τέτοιο, φυσικά. Μπράβο τους πάντως. Μπράβο τους, αλλά ήταν και βολικό από την άλλη, διότι ήρθαν για δύο μερούλες τώρα και ενσωματώνονται ξανά. Σήμερα το βράδυ γυρίζουν και αύριο ξανά με τον Παναθηναϊκό. Δεν έγινε και τίποτα. Να σας πω ότι πριν από λίγο. Επιβεβαιώθηκε αυτό που σας λέγαμε από την ΠΑΕ μέσω επίσημης ανακοίνωσης ότι ο Πλατέλας θα εκτίσει την ποινή του στο μάτς ερχόμενης Κυριακής της έκτης με τον Κισαμικό εντός έδρας στο Κλεάνθης Βικελίδης ενώ αποστολή όπως ήθιστε ο Σπανός θα βγάλει αύριο θα την ανακοινώσει δηλαδή στο γήπεδο λίγη ώρα πριν από την αναμέτρηση με την ομάδα των Ιωαννίνων υποσημείωση απαραίτητη ότι θα είναι δύο πιτσιρικάδες στη 18άδα. Ο κανονισμός αυτός, κατά των 20 ετών, είναι ο Κλεγκόπουλος και ο Καλούδης αυτοί οι δύο, πράγμα που περιορίζει ασφαλώς και τις επιλογές για τον προπονητή του Άρη. Να σας πω και τη διαιτητική τετράδα, για να έχετε έτσι ολοκληρωμένο το πακέτο. Ο κύριος Αρετόπουλος θα είναι από την Ένωση Τρικάλων ο πρώτος διαιτητής. Βοηθή του είναι ο Δίπλαρης από την Καρδίτσα και ο Σάβας από τις Σέρες, ενώ τέταρτος διαιτητής είναι ο Τζουμαλάκης από τις Σέρες επίσης. Παίζει παρασκήνιο, φίλε, Εργοτέδη Σόφη. Εδώ που βλέπω πολεμικά κείμενα, χαμός. Δεν θα παίξει, λέει ο Εργοτέλης, όπως με τον Άρη και τα λοιπά. Μπορεί ο Όφη να παίξει όμως από τον Άρη. Γιατί είδα και δηλώσεις του Παπαδόπουλου. Είδα γενικά, τρώγεται λίγο με τον Άρη ο Όφη. Αλλά θα ήταν καλύτερο έτσι μια συμβουλή προς όλους και τα παιδιά, τους φίλους εκεί στο Ηράκλειο και τα λοιπά. Παιδιά, αφήστε τον Άρη φέτος. Δείτε μήπως σας την κάνει τη δουλειά η δόξα που βλέπετε τι γίνεται με τους φίλους μας τους δραμινούς και αφήστε τον Άρη. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Άρης έχει αντιληφθεί το τι πρέπει να κάνει φέτος και δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής το κάνει. Μακάρι αύριο να έχει και μια καλή εμφάνιση και μια πρόκριση στο κύπελο γιατί αν προκριθεί αύριο ο Άρης εγώ θεωρώ, το συζητούσαμε και πριν, ναι. Ότι με τον Κισαμικό παρόλο που είναι τελείως μη εμπορική ομάδα. Θα έχει περισσότερο κόσμο την Παναχαϊκή, φίλε. Εντάξει, δεν λέω να ρίχνει καρέκλες τώρα. Ναι. Με φυσιολογικές καιρικές συνθήκες Κυριακή στις 3 με τον Άρη να έχει προκριθεί επί του Πας Γιάννενα, ναι. Θα έχει περισσότερο κόσμο την ναι. Κυριακή. Πιθανόν. 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 Δεν ξέρω. Δεν είναι εμπορικός αντίπαλος όμως. Δεν είναι. Αυτό λειτουργεί στα 5 χώρα. Στην ψυχοσύνθεση του. 6-6 πάνω να κάνω. Εντάξει. Ναι. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Δεν είσαι τόσο αισιόδοξος.
Είναι ο αντίπαλος αυτός. Δηλαδή, καλός κακός μετράει. Είπε και τον Κισαμικό Δαρθό. Πού είχε καλή ομάδα εδώ μεταξύ. Πού είχε καλή ομάδα και είναι και επικίνδυνη ομάδα και βλέπει ότι εκτός έδρας με την Παναχαϊκή πήρε ισοπαλία. Δεν θα έχει και τον Πλατέλα που είναι ο παίκτη βαρόμετρο από ό,τι φαίνεται τη φετινή σεζόν. Οπότε ο παίκτη μπορεί να πάει στο ένα εναντίον ενός. Γενικότερα, προχθές έκανε απίθανα πράγματα. Ταλαιπώρησε πάρα πολύ την άμυνα της Παναχαϊκής. Ο Μιλούνοβιτς, ρε φίλε. Ναι, επιλογέ. Εγώ θα κερδίσω λέει, τον Κισαμικό, θέλω τον Πλατέλα. Εκεί πρέπει να δείξουν κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Πέρσι, εντωμεταξύ, ο Κισαμικός μας έκανε γιογιό, αν θυμάστε. Ένα 0 με πι του Γκαρσία. Πολύ δύσκολο έχει κερδίσει ο Άρης. Και μετά το 81 που πέφταμε σαν κοτόπουλα κάτω. Το θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι. Τέλος πάντων. Μακάρι όλα να πάνε καλά και η ομάδα να καταφέρει αύριο καταρχήν την πρόκριση. Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε εδώ στο στούντιο αλλαγές. Θα είναι ο Σταμάτης την πρώτη ώρα, ο Μουρελής και τη δεύτερη ο Γιάννης ο Παραπονιάρης. Θα σας βάλουμε και περισσότερο στο κλίμα το μπασκετικό, αλλά βεβαίως θα έχουμε και τις συνδέσεις μας κανονικά με το Κλέαντς Βικελίδης για το παιχνίδι. 7.30 ώρα σε περιγραφή του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος Νίκος Παπαδόπουλος θα κάνει την έκπληξη και θα μπει στο στούντιο τώρα. Εδώ στο Λίμπερο είναι αυτό που λέμε ότι ήσουν σε κακή ώρα εδώ στο στούντιο, ενώ έπρεπε να έχεις πάει για καφέ με την αγάπη Γαβριλίδου. Καθέσταν και τα λέγατε εδώ απ' έξω. Επειδή έχουμε μια απρόπτη απουσία με τον Γιώργο Ματζιούκη, 7 με 8 παρά 10. Γιατί μετά πρέπει 8 ακριβώς να μπει το μεγάλο ντουέτο μέσα στο στούντιο εδώ του Λίμπερο 107,4. Θα σας κρατήσουν λίγο συντροφιά σε μια εκπομπή από το μέλλον. Να ξέρεις, είναι ένα δίδυμο, πρέπει να ποντάρει ο Λίμπερο σε Παπαδόπουλο Αγάπη Γαβριλίδου. Θεωρώ ότι είναι μια εκπομπή του μέλλοντος αυτή που θα ακούσουμε σήμερα. Χρυσώνεις το χάμπι τώρα, εντάξει. Όχι, θεωρώ ότι τα παιδιά αυτά πρέπει να έχουν μια δική τους εκπομπή μαζί κάποια στιγμή εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ο Λίμπερο είναι ανοιχτός στις προκλήσεις. Έτσι. Και τις προσκλήσεις είναι σίγουρα ανοιχτός. Και λοιπόν, κλείνοντας, δεν σου ανέφερα. Α, δεν είπα για το. Κάτσι, είπα. Θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή τις επόμενες εκπομπές. Μια πολύ ωραία, πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Μάλιστα. Που έλαβε χώρα το Σαββατοκυριακό. Μάλιστα. Έγινε το πανελλήνιο πρωτάθλημα στις μικρές ηλικίες στην Ξηφασκία. Ναι. Και την πρώτη θέση κατέλαβε ο μικρός ο Γρόλιος και τη βράβευση. Οπα. Το χρυσό μετάλλιο έκανε ο μπαμπάς, ο Χρήστος ο Γρόλιος. Ο μπαμπάς έδωσε το γιο. Ναι, ναι. Έπρεπε να δει ο Άγγελος να δώσει. Αυτές ήταν μια στιγμή. Καλά, πού είναι η φωτογραφία. Δεν έστειλε ακόμη. Καλά, είναι δυνατόν. Ναι, να τον καζώσω λίγο. Βέβαια, ρε φίλα, βάλουμε φωτογραφία. Από θέση Ξηφασκία κάνει ο. Ναι, ναι, ναι. Πώς το λένε, το μικρό. Ο Θωμάς. Μπράβο. Και κάνει Ξηφασκία, ε. Βέβαια, και είναι και πολύ καλός και κατέλαβε την πρώτη θέση και μάλιστα ξυφομάχησε, σωστά το είπα, ξυφομάχησε με Αριανό, με αθλητή του Άρη. Πρώτη-δεύτερη δηλαδή, θέση σίγουρα δηλαδή, ήταν, σίγουρα. Μάλιστα, και την πρώτη κατέλαβε ο Γρόλιος και την βράβευση έκανε μετά ο Μπαμπάς. Μπράβο, μια φαντάζομαι και συγκινητική στιγμή και για τον ίδιο ασφαλώς. Που δείχνει ότι ο Άρης έχει και Ξηφασκία, παιδιά. Παντού είμαστε. Και σκάκι και ό,τι θέλετε. Στην Κολύμβηση είδα πανελλήνια ρεκόρ από τον Ζαχαριάδη. Βέβαια. Μπράβο στα παιδιά και στη Θα, θα ασχοληθούμε τίμα. Κάποια στιγμή όταν λίγο χαλαρώσουμε με τα βασικά. Όταν δεν έχουμε θέματα, τα ποδοσφαιρομπασκετικά. Θα φιλοξενήσουμε, θα δώσουμε χώρο γιατί ο Άρης δεν είναι μόνο. Στο site αναφέρουμε, έχουμε και τα ρεπορτάζ και φωτογραφίες. Απλά να πω κάτι κλείνοντας ότι οποιοδήποτε άθλημα του Άρη. Και στα μπαμπίνι ακόμα. Μην διστάζετε να στέλνετε φωτογραφίες στο Λαμπαουτάρης. Ακόμα και στο Facebook μας, που είναι το πιο προσιτό, το πιο εύκολο, για να μην ψάχνετε. Στείλτε μας το Messenger του Λαμπαουτάρης. Στείλτε φωτογραφίες από τα παιδιά σας, από τις ομάδες του Άρη κτλ. Και εμείς είναι χαρά μας να φτιάχνουμε θέματα, ειδικά για τα παιδιά με τη φανέλα του Άρη. Από οποιοδήποτε άθλημα όμως. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς, δεν είναι εύκολο, είναι αδύνατο. Ένα site που ασχολείται με τον Άρη να είναι παντού. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε ενημέρωση, συνεννόηση και με τους εφόρους κτλ. Να έχουμε ενημέρωση και να έχουμε φωτογραφίες από όλα τα αθλήματα, όπου και αν αγωνίζει το Άρης. Βλέπετε ότι η Εραστέχνης το προσπαθεί, το παλεύει. Δηλαδή, βλέπω το γυναικείο βόλεϊ, το handball, οι ακαδημίες στέλνουν φωτογραφιούλες, η πυγμαχία. Κάνει πολύ καλή δουλειά ο κ. Γκαβέζος εκεί. Το κολυμβητικό τμήμα που έχουν ενημέρωση καλή, το πόλο. Γιατί έχουν δημιουργήσει και δικές τους σελίδες και τα λοιπά τώρα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά και βοηθάνε. Ναι, και προκύπτει ενημέρωση από εκεί. Ναι. Και υπάρχει ενημέρωση. Έχετε φωτογραφιούλες και τα λοιπά, στείλτε τες. Θα τις βάλουμε στο All About Aris και θα προβάλλουμε το τμήμα γιατί πρέπει να προβάλλουμε το τμήμα.
Εντάξει, είδαν τώρα, βρήκαν τη φωτογραφία από τον Βλάκη. Βγάλατε τον μπλοκ μου και βάλατε την Ξανθιά. Κάτσε να σα πάρω ένα τηλέφωνο λίγο. Ναι, αλλά την Ξανθιά. Την Αλεξία βάλανε. Η Αλεξία είναι δίπλα. Παραδίπλα είναι η Αλεξία. Λοιπόν, ναι, αλλά την Ιωάννα την έχουμε ανακαλύψει, ρε φίλε. Έχει κάνει tag το λαμπαουτάρι πριν 3 μήνες με τη φανέλα του Άρη. Τώρα ξυπνήσατε δηλαδή. Άσε που έχω παράπονα. Τι. Τέταρτη στη σειρά είναι η Κατερίνα και την κόψαν τη φωτογραφία τη μία. Ντροπή. Δεν υπάρχει χαμός γίνεται στο. Άλλο πάλι και αυτό στο Βικελίδης. Έχει ομορφύνει το στάδιο. Πάντα ήταν. Ήταν, έχει ομορφύνει ακόμα περισσότερο. Αν και εμένα μου αρέσει περισσότερο η κερκίδα. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, αποχωρούμε. Αποχωρούμε. Το δίδυμο Φωτιά έρχεται στους δέκτες του ραδιοφώνου. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη. Στην πιο ανατρεπτική εκπομπή του Λίμπερο 107,4. Εμείς δεν θα τα ξαναπούμε αύριο. Το είπαμε, είπαμε. Σταμάτησε. Θα τα πούμε, ρε φίλε. Θα τα πούμε τηλεφωνικά, εννοείται. Εγώ θα τα πω. Το πρωί κάνω εγώ. Με τα πεις. 10-12, εδώ είμαι. Και την Τετάρτη με το καλό και με την πρόκριση να είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε όλα μαζί λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.